κινητοποίηση για την μη ίδρυση των κρατικών πανεπιστημίων. Ναι, ξαναήρθαμε, είχαμε ξανά συνάντηση σήμερα στις 12 στην πλατεία για να πρωτοφωνάξουμε για άλλη μια φορά ότι και οι μαθητές και οι φοιτητές είμαστε κατά των κρατικών πανεπιστημίων, βάζει φρένο στις σπουδές μας, βάζει εμπόδια στο να μπορέσουμε να έχουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία και να σπουδάζουμε με πτυχία που θα έχουν αξία. Και για άλλη μια φορά και ο σύλλογος μας είναι μπροστά της ελληνικής φιλολογίας. Και θα συντονίσουμε ξανά τις δράσεις μας και θα ξανασυνεχιστεί ο αγώνας μας. Είναι μηνύματα που θα δίνουμε συνέχεια. Θα είμαστε συνέχεια μπροστά, γιατί είναι ένα αίτημα πάρα πολύ δίκαιο για τους φοιτητές. Δεν θα κάνουμε την αδικία νόμου. Αυτό πρωτοφωνάζουμε. Επίσης, εσείς μάχεστε και για το τμήμα σας που συνενώνεται. Βλέπουμε και τους καθηγητές σας ότι συμβαρίσταται σε αυτό. Ναι, είναι στο πλάι μας και οι καθηγητές μας. Προφανώς μέσα σε όλο το αίτημα το να μην ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια και συγκεκριμένα στη σχολή μας βλέπουμε τα αποτελέσματά του πριν καν να έρθουν, ότι θα συγχωνεύονται τμήματα, θα καταργούνται τμήματα, γιατί δεν θα χωράνε μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι του κόστους όφελους, γιατί θα υπάρχει περισσότερη υποχρηματοδότηση και θα αναγκάζονται τα τμήματά μας να ψάχνουν χωρικούς από δεξιά και αριστερά, και όποιο τμήμα δεν τα καταφέρνει θα κλείνει ή θα συγχωνεύεται. Οπότε προφανώς παλεύουμε μέσα σε όλο αυτό, συν το να μην πειράξουν τα τμήματά μας. Να είμαστε ακέραιοι, έχουμε δικαιώματα στους φοιτητές. Τι πτυχίο θα παίρνουμε, αν συγχωνευτεί ένα τέτοιο τμήμα. Σήμερα στην κινητοποίηση των φοιτητών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια συμμετέχετε και οι διδάσκοντες. Πείτε μας λίγο για τη συμπαράσταση αυτή στην κινητοποίηση. Συμμετέχουμε εγώ είμαι η πρώην πρόεδρος του τμήματος ελληνικής φιλολογίας, ο σύζυγος είναι ο νυν πρόεδρος και έχουμε και ένα συνάδελφο ακόμα μαζί μας, τον κύριο Κωστή Δανόπουλο. Αλλά συμμετέχουμε επειδή εναντιωνόμαστε στη συγχώνευση του τμήματος ελληνικής φιλολογίας με τα άλλα δύο τμήματα της σχολής, το ιστορίας και εθνολογίας και το τμήμα γλώσσας φιλολογίας και πολιτισμού παρευξήνιων χωρών. Θεωρούμε ότι η νέα μονοτμηματική σχολή που ετοιμάζεται θα είναι ένα συνονθήλευμα όπου οι επιστήμες δεν θα είναι διακριτές και δεν θα το προτιμήσουν και οι υποψήφοι. Οπότε, ενώ το δικό μας τμήμα έχει ακόμα και τώρα με την πτώση του αριθμού των φοιτητών 130 φοιτητές εισαχθέντας, στην περίπτωση της συγχώνευσης θεωρούμε ότι το νέο τμήμα που θα προκύψει δεν θα είναι βιώσιμο και αγωνιζόμαστε στο να διατηρηθεί αλόβητο το τμήμα ελληνικής φιλολογίας.